Και όπως σας υποσχέθηκα στην τηλεφωνική μου γραμμή, καλημερίζω την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Πατουλίδου. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Πατουλίδου, αφήνετε κάτι στο περίπου, στο θα δούμε, στο εντάξει μωρέ, ας το για αργότερα, γιατί έχω την εντύπωση ότι ειδικά φέτος, επειδή μετά την πανδημία ξεκινάμε με νέα ορμή, καταπιάνεστε με πολλά και τα θέλετε να τα βάλετε όλα σε τάξη. Νομίζω ότι μείνανε αρκετά πράγματα πίσω και θέλεις να προλάβεις το χρόνο, που βέβαια πάντα δεν δαμάζεται ο χρόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ταλαιπωρεί. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δύο θέματα που αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη Δυτική Θεσσαλονίκη, μια πλευρά της πόλης από την οποία οι κάτοικοι έχουν πολλά παράπονα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, αλλά θα μου πείτε και δύο λόγια για το Μητροπολιτικό Πάρκο που θα γίνει στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Ξεκινάμε με μεγάλες βλέψεις φέτος. Με μεγάλες βλέψεις, με πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω ότι φέτος το φεστιβάλ θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα. Νομίζω ότι ήσασταν εκεί και το είδατε. Είναι ένα φιλόδοξο. Τώρα ευελπιστούμε ότι θα χαρεί ο κόσμος, μια και μας άνοιξαν. Θα χαρεί να ακούσει μουσικές που ίσως να μην περιμέναμε ποτέ να ακουστούν εδώ στην το δικό μας τον τόπο. Πολλές φορές μιλάνε οι άνθρωποι και λένε θα καταλάβουν, ναι, η μουσική δεν έχει, είναι μία είναι η γλώσσα της μουσικής, είναι αυτή η γλώσσα της ψυχής που την κατανοούν όλοι και αυτή θέλουμε εμείς να ακουμπήσουμε. Θα δούμε από και τη Γαρμπή μέχρι Πλασίμπο και από, ναι, και από Φίβο Δελιβοριά μέχρι, τι να πω, Παντελή Θαλασσινό. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει και μία συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη μικραστική καταστροφή, στα 100 χρόνια από την ευρύ εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη μας. Ένα πολύ μεγάλο μουσικό γεγονός για την πόλη μας. Ακριβώς, έχουμε τη διεθνή σκηνή, έχουμε την ελληνική μουσική, έχουμε hip-hop δρόμου. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα αυτά τα μεξιχερικά τραγούδια από σου τα άμαθε την ύμνη των 100 χρόνων, όπως ακριβώς είπατε, για την εγκατάσταση των προσφύγων. Είναι η διοργάνωση, θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα μέρος της Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Παύλου Μελά. Ειλικρινά, εκείνο που χαίρομαι είναι ότι η Καλλιτεχνική Επιτροπή, ο Δημήτρης Χαλκιάς, ο Άκης Ακισλόγλου και η ψυχή του φεστιβάλ, ο Λάζαρος Κωνσταντινίδης, έχουν κάνει μια πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά και αρχίζουμε από τον Ιούνιο, από την μία του μηνός και πάμε. Και πάμε και πάμε και πάμε. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε. Φέτος έχουμε μια αλλαγή στο φεστιβάλ. Το στηρίξατε λίγο παραπάνω στη περιφέρεια. Όχι, πάντοτε στηρίζαμε. Λίγο παραπάνω τουλάχιστον, νομίζω δεν κάτι θεωρώ εγώ. Ναι. Όσο είμαι εγώ, φέτος λίγο παραπάνω. Αλλά, καλά, σίγουρα λίγο παραπάνω. Απλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι και πρόπερσι ήταν χρονιές όπου και να ήθελες να κάνεις κάτι, φοβόσουν τον προγραμματισμό γιατί τελευταία στιγμή ακυρωνόταν. Με όλη αυτή την πανδημία που τελικά έχει διαφοροποιήσει τόσο πολύ τις ζωές μας, που ίσως τώρα να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η καθημερινότητά μας. Έχουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο τον περασμένο και είναι κάτι μεγαλόπνο, κάτι που θα αλλάξει το κλίμα, όπως έκαναν κάποια άλλα μεγάλα πάρκα στην Αθήνα. Τώρα έχουμε και τη δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου στη Θεσσαλονίκη. Ένας χώρος ο οποίος φοβάσει λίγο να περάσει το βράδυ τώρα, αλλά σε 1-1,5 χρόνο ελπίζουμε ότι θα έχει άλλη μορφή. Ναι, ελπίζουμε ότι θα είναι φωτεινός, ότι θα ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων που θα πηγαίνουν εκεί για να μας ευχαριστηθούν, να νιώσουν δηλαδή μέσα στην, να ακούσουν τους ήχους των πουλιών, πόσο να το πω, γιατί πραγματικά ο Δρομονίτης Βαρνάβας έχει ένα δίκιο, ότι αυτή η πλευρά της Θεσσαλονίκης χρήζει μεγαλύτερη της προσοχής και αυτό κάνουμε. 240 στρέμματα δεν είναι λίγο. Είναι το πρώτο πάρκο τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη που αποδίδεται, το πρώτο στρατόπεδο που αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση στον κόσμο. Και η αγωνία, δεν θα το συζητώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά όχι αν θα γίνει. Θα γίνει. Πράγμα κουτσά, αργά, γρήγορα, με όλες τις δυσκολίες θα γίνει. Μόλις γίνει, θα μπορεί ο κόσμος να καταλάβει και να το αγαπήσει και να το φροντίσει τις μικρές του λεπτομέρειες. Εννοείται ότι δεν περιμένει από τον κόσμο να συντηρήσει ένα τέτοιο τόσο μεγάλο σχέδιο.
Αλλά να μην το βαδαλίσει κιόλας. Και να μην το καταστρέφει. Ακριβώς. Εμένα η μεγαλύτερη μου, δεν σας πείω, η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι αυτή. Πόσο μπορεί κάποιος, ένας άνθρωπος, να αγαπήσει, να μην βανδαλίσει κάτι που του ανήκει και ανήκει και σε άλλους. Γιατί αυτά είναι κοινόχρηστα. Μητροπολιτικό Παύλο, Πάρκο Παύλου Μελά, ξεκίνησε τον Νοέμβρη. Σε τι φάση είμαστε τώρα? Πώς προχωράει το έργο? Στη φάση εκείνη που έχουν ξεκινήσει, η αγωνία μας είναι μεγάλη, προχωράει καλά. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο Δημήτρης, ο Δημοργύρης μαζί με και με τις τεχνικές υπηρεσίες έχουν κάνει νομίζω μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί δεν σας πω ότι τέτοια μεγάλα έργα δεν είναι και εύκολα να τα βάλεις σε έναν ρυθμό και με την προσπάθεια αυτή του όπου οι τιμές διαφοροποιούνται. Φοβάσαι ότι καθότι με τελείως διαφορετικό τρόπο ξεκινήσαμε πριν από κάποια ένα-δύο χρόνια, τώρα οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές και φοβάσαι ότι θα σε καταλήψει ο εργολάβος. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάθε φορά μπορείς να στηρίζεις τους ανθρώπους που θα δουλέψουν για σένα. Λογικά μέχρι και του χρόνου θα το δούμε να παίρνει μορφή. Αυτό το κομμάτι γης εκεί πέρα θα το δούμε να παίρνει τελείως διαφορετική μορφή. Ούτως ή άλλως τρέχουν και τα κτίρια που κάποια θα γίνουν μουσεία προσφυγικού ελληνισμού, κάποια θα στεγάσουν πώς το λένε, του Δήμου διευθύνσεις, οπότε θα είμαστε στο καλό δρόμο. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Υπάρχει κάποιος χώρος, γιατί έχουμε χώρους οι οποίοι πρώην στρατόπεδα κτλ. Το έχετε βάλει στο μάτι και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος για ένα μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι καταρχήν το παραλιακό μέτωπο, όλο η ενοποίηση του παραλιακού μέτωπου είναι το μεγαλύτερο έργο εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, όταν μάλλον, όχι εάν, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί. Να έχεις ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο από την Δυτική Θεσσαλονίκη έως την Ανατολική, δηλαδή από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που μπορεί να βάλει κάποιος. Έχει ξεκινήσει και αυτό ο καθαρισμός του δυτικού παραλιακού μετώπου, αλλά νομίζω ότι εκείνα, ακόμη και αυτά τα γωνιακά πάρκα, τα μικρά, όχι τσέπης, αλλά αυτά του μεσαίου επίπεδου, θα δώσουν έναν τελείως διαφορετικό αέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για μια πόλη όπου είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο. Και αν θα μπορούσα να πω και κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να είναι ως ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αυτό το στρατόπεδο θα γίνει. Ναι, υπάρχουν κι άλλα. Και αυτό λοιπόν να είναι η φωτεινή πηξίδα εκείνη που θα λέει ότι κοιτάξτε, αυτό έγινε έτσι, ας κάνουμε και το άλλο στρατόπεδο και το Καρατάσιο και το Κόδρα και γιατί στρατόπεδα υπάρχουν πολλά που είναι μέσα στην πόλη. Αφημένα. Η φιλοδοξία λοιπόν είναι να γίνουν όταν θα γίνει το στρατόπεδο του Παύλου Μελά κάτι ανάλογο. Μακάρι από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή να τα αγκαλιάζει η κοινωνία. Και για το παραλιακό μέτωπο μίλησα με τον κύριο Γιουτίκα προχθές, γιατί από τη μία πάνε καθαρίζουν, βγάζουν τόνους σκουπίδια και μετά πηγαίνουν κάποιοι άλλοι και ξαναρυπαίνουν αυτά που καθάρισε η περιφέρεια και η Δήμη. Είναι λίγο κωμικοτραγικό όλο αυτό. Γι' αυτό θέλει και εμείς ως πολίτες λίγο. Κωμικοτραγικό. Ειλικρινά είναι μια καθημερινότητα, γιατί δεν σας κρύβω και δεν είναι μόνο μπορεί ο Κώστας ο Γιουτίκας τώρα να το είδε και να τον ειδοποιήσει, γιατί κάνει μεγάλη δουλειά εκεί πέρα, αλλά καθημερινά έχουμε μπει στη διαδικασία και με εισαγγελικές αρχές, αλλά και με την πυροσβεστική και με τους Δήμους και με την περιφέρεια, πολιτική προστασία, να καθαρίζεις από τη μια μεριά. Δεν προλαβαίνεις να γιτώνεις σκουπίδια. Βλέπουμε στους δρόμους που πηγαίνεις για τη Χαλκιδική δεξιά και αριστερά. Φυτρώνουν αυτές οι μπλε σακούλες όταν ανακοινίζεις ένα σπίτι. Δεν ξέρω, ξέρω μάλλον ποιος πηγαίνει και τις αφήνει, αλλά ξαφνικά τις βλέπεις να φυτρώνουν. Και λες, μα εχθές καθάρισα. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι λοιπόν συνέχεια για την ίδια δουλειά. Αυτό είναι στασιμότητα. Να αγαπήσουμε λίγο την πόλη μας και να εκτιμάμε αυτά τα καλά που γίνονται για να τα διατηρούμε. Στον κοινόχρηστο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αγαπάμε τον τόπο μας λοιπόν. Έτσι, καλημέρα για την Ελλάδα μας, για τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα. Γεια σας.